Είμαστε εδώ στην 22η Αγρότικα και πάμε να δούμε τι καινούργιο έχει να μας προτείνει η FMC, η Πολυεθνική Εταιρεία Φυτοπροστατευτικού Υλικού. Μια πολυεθνική εταιρεία με αντιπροσωπείες σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, έτσι. Ναι, τα κεντρικά γραφεία είναι αμερικάνικη εταιρεία. Τα κεντρικά γραφεία είναι στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχει παρουσία, έχει αισθητή παρουσία σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Με τη φωτοπροστασία συμβαίνουν δύο πράγματα. Από τη μία είναι απαραίτητη, από την άλλη τα τελευταία χρόνια αυστηροποιούνται διαρκώς τα κριτήρια για την παραγωγή φυτοπροστατευτικού υλικού με στόχο το καλύτερο δυνατό προϊόν με τα λιγότερα υπολείμματα. Σε αυτή τη δύσκολη ισορροπία πώς απαντάει η FMC? Εγώ θα απαντήσω με το δικό μας το αρχαίο ρητό παν μέτρων άριστον, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο άριστο το μέτρο. Καταρχήν συμφωνούμε απόλυτα ότι έπρεπε να υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο ούτως ώστε τα προϊόντα που εγκρίνονται να είναι ασφαλή για το χρήστη, για το περιβάλλον, αλλά και για τον καταναλωτή. Είστε και εσείς καταναλωτές, είστε. Εμείς καταναλωτές είμαστε και εμείς παιδιά έχουμε και εμείς θέλουμε το... Από την άλλη όμως έχει ξεφύγει, θεωρούμε, το πλαίσιο από τα καθαρά επιστημονικά κριτήρια και έχει πάει σε πολιτικά κριτήρια. Με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και την κρίση που, και τα προβλήματα που φέρνει στον πρωτογενή τομέα, η διαρκής αυστηροποίηση του πλαισίου επιτρέπει εν τέλει παραγωγή? Υπάρχουν πολλά. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο είναι η που κλιματική αλλαγή σημαίνει ερημοποίηση, έτσι. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη νερού. Κάποια στιγμή είχε πει ότι ίσως ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος γίνει για το νερό. Και το τρίτο θέμα είναι ότι η καλλιεργήσιμη γη μειώνεται και από την αστικοποίηση. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες καλλιεργητικές εκτάσεις, ιδίως στην Ασία, Ινδία, Κίνα κτλ. Τα οποία με την τεράστια αύξηση του πληθυσμού και με την αύξηση των απαιτήσεων, των στάνταρτς, των κοινωνικών στάνταρτς διαβίωσης, λιγοστεύει πολύ η καλλιεργήσιμη γη. Αυτό με την αυστηροποίηση των κανονισμών όντως δημιουργεί ένα πρόβλημα για τη διατροφή του πλανήτη, όπου θα δημιουργήσει, εντείνεται αυτό το πρόβλημα, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO μέχρι το 2050 αναμένεται ο πληθυσμός του πλανήτη να διπλασιαστεί. Από πού θα τραφεί όλος αυτός ο κόσμος όταν μειώνονται οι εκτάσεις, μειώνονται οι πόροι, ερημοποιείται ο πλανήτης λόγω κλιματικής αλλαγής και φεύγουν και εργαλεία που έχει ο παραγωγός για να καλλιεργήσει, να προστατεύσει ή και να βελτιώσει ή και να αυξήσει την παραγωγή του. Είναι μια εξίσωση λιγάκι δύσκολη. Και εμείς αλλά και όλες οι εταιρείες έρευνας, οι οποίες έχουν μείνει πολύ λίγες στο πλανήτη, δεν είναι πάνω από 5, προσπαθούν με την έρευνα να βρούνε λύσεις. Καταρχήν να βελτιώσουν και να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για την καλλιέργεια. Π.χ. εμείς ας το πούμε μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση, σε μια καινούρια εποχή της γεωργίας που λέγεται γεωργία ακριβίας. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται η τεχνολογία λοιπόν, όπου θα μπορέσει να βοηθήσει στην βελτίωση και στην αύξηση της παραγωγής. Γεωργία ακριβίας ή ακριβή μου γεωργία, με συνέπεια να μην μπορούν όλοι πια να συμμετέχουν? Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Πρέπει να βρεθεί λύση. Πρέπει να βρεθεί λύση. Πολλές φορές η ανάπτυξη και η εξέλιξη μέσω της νέας τεχνολογίας δεν σημαίνει αναγκαστικά και αύξηση του κόστου παραγωγής. Εδώ πέρα γίνεται μια βελτιστοποίηση των εφαρμογών. Παραδοσιακά ο παραγός τι έλεγε? Έχω βαμπάκι. Ξεκινάω του αγιοριού να κάνω αυτή την καλλιέργεια. Μετά πάω, ήταν οι γιορτές
Έτσι, ήταν μία ένδειξη, χρονική ένδειξη τι να κάνει. Ή για να το προφυλάξει προχωρούσε σε ένα πρόγραμμα προληπτικών εφαρμογών. Τώρα εδώ πέρα με τέτοιου είδους προγράμματα όπου μπορούμε να εντοπίσουμε το πότε θα έρθει η προσβολή και το τι ακριβώς, σε τι ακριβώς ένταση και μέγεθος βρίσκεται η προσβολή, να αποφύγουμε επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς, να αποφύγουμε περιττούς ψεκασμούς και να αποφύγουμε και υπερδοσολογήσεις. Άρα δηλαδή δύο πράγματα. Και η οικονομία με αυστηρούς όρους, αλλά και καλύτερο ποιοτικός προϊόν, έτσι. Ναι. Και βέβαια γίνονται προσπάθειες, κυρίως με τις καινούργιες μεθόδους της φυτοπροστασίας, να αυξηθεί η παραγωγή, να γίνει όσο γίνεται πιο ασφαλής η παραγωγή και να γίνει και διαθέσιμη κιόλας. Γιατί μπορεί εμείς το θέμα της διάθεσης να το έχουμε λυμένο και να μας απασχολούν μόνο τα δύο πρώτα, αλλά υπάρχουν μεγάλα κομμάτια του πλανήτη μας όπου η διαθεσιμότητα της διατροφής δεν είναι καθόλου δεδομένο πράγμα. Τα προϊόντα της FMC, που μπορεί να τα βρει ο παραγωγός. Έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο σε καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Σε όλη την Ελλάδα μπορεί να απευθυνθεί και μπορεί να τα βρει. Δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες, δεν υπάρχουν. Σε όποιο μαγαζί γεωργικών φαρμάκων και να απευθυνθεί, θα βρει κάποια από τα δικά μας προϊόντα, ανάλογα βέβαια με τις καλλιέργειες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή.